Ζωής. Η κυρία Ματίνα, άσε την αδερφή μου, Σταματία, 64 ετών. Κυρία Ματίνα μου, γιορτάζετε. Γιορτάζετε και την άλλη Τετάρτη. Χρόνια πολλά προκαταβολικά από την Κατερίνα μας και από όλους εδώ. Και βεβαίως. Πού είναι η κυρία Ματίνα, από πού τηλεφωνεί? Ναι, καλημέρα σας κυρία Ματίνα μου. Καλημέρα και περαστικά κορίτσι μου. Έτσι είμαστε όλη αυτή την περίοδο. Κάνε υπομονή και θα περάσουν όλα. Καταλάβατε. Α, μόνο ο δικός μου καημός δεν περνάει, Κατερίνα μου. Εγώ έχω αγαπημένο ένα μοναχοπέδι, τον Αλέξη μου, που τελείωσε το Πολυτεχνείο και μετά από αγώνα το παιδί μου τακτοποιήθηκε σε μια εταιρεία. Ναι. Κουράζεται πολύ το παλικάρι μου, αλλά όλα εσείς τα νέα παιδιά δύσκολα περνάτε. Τέλος πάντων, ο Αλέξης μου είναι τώρα 34 ετών. Πήγε, βιάστηκε και παντρεύτηκε μια που δεν είχε στον ήλιο μοίρα, κακομαθημένη και ανεδέστατη. Oh. Τη λένε Λίλα και είναι 30 χρονών μουλάρα που δεν κάνει τίποτα στο σπίτι. Mm, αυτή δουλεύει σε μια, λέει, ασφαλιστική εταιρεία που ασφαλίζει αυτοκίνητα και τέτοια και λέει ότι κάνει καριέρα. Λείπει από το σπίτι της από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τέλος πάντων, έχουν παντρευτεί εδώ και 2 χρόνια και από τότε έχει κάνει το παιδί μου δούλο. Εγώ τον είχα σπίτι μου με τα καθαρά του ρούχα, τα ζεστά, τα φαγητά, τα πάντα του. Και αυτή τον έχει μέσα στη βρώμα, περιμένει το γιο μου ακόμη και για να βάλει ένα πλυντήριο. Δεν μπορεί, λέει, είναι κουρασμένη. Με περιμένουν εμένα να πάω να φτιάξω κανένα φαγητό, να το βάλω στο ψυγείο, αν και δεν με θέλει αυτή η συνέχεια μέσα στα πόδια της. Στην αρχή μου είχαν δώσει κλειδιά να έχω να κάνω το φαγητάκι, να κάνω καμιά δουλειά, αλλά αυτή μετά από λίγο έκανε του γιου μου κατσάβες να μου πάρει το κλειδί και μου το πήρε. Και όλα αυτά επειδή πήγε να λέει εγώ και δεν της τα έλεγα της μαντάμ, δεν της χτυπούσα κάρτα. Τέλος πάντων βλέπω το παιδί μου και κλαίει η καρδιά μου να γυρίζει στο σπίτι του και να βρίσκει τα πιάτα άπλυτα, μετά να τρώνε σε πλαστικά, να μην έχει ρούχο καθαρό να βάλει και να πηγαίνει, λέει, να αγοράζει καινούρια γιατί δεν έχει καθαρά. Έχω ένα κενό. Η νύφη σας δεν δουλεύει, δεν εργάζεται καθόλου. Ασφαλιστική. Δουλεύει ασφαλιστική. Α, δουλεύει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πολλές ώρες. Λείπει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάνει, λέει, καριέρα. Α, είναι γυναίκα καριέρας. Ναι, ναι, ναι. Mm. Ένα βράδυ λοιπόν είχα πάει, όταν είχα τα κλειδιά ακόμα, και τον βρήκα να σιδερώνει. Που τόσα χρόνια δεν ήξερε ούτε πώς ανοίγει σιδερόστρα. Ακούς εκεί. Να μην σε στα πολύ λέω, εγώ βρήκα ένα καλό κορίτσι, εργατικό και γνωστό μου. Από την Άμφισσα είναι η καταγωγή της. Mm-hmm. Είναι και όμορφο το κορίτσι, σαν τα κρύα τα νερά. Είναι κόρη της αδελφής της φίλης μου, ανιψιά της δηλαδή. Αυτό το κοριτσάκι το λένε Κωνσταντίνα, καλό παιδί, γεννημένο για οικογένεια. Είναι άτυχο όμως, είναι 27 χρονών και είχε έναν αραβόνα άτυχο με έναν αλήτη που την κορόιδευε και δεν την παντρευότανε. Αυτή θα κάνει όμορφα παιδιά, Κατερίνα μου, γιατί είναι σωστός άγγελος. Έχω κάνει λοιπόν το εξής. Την πήγα στην ύφη μου την αχώνευτη, τάχα μου ότι είναι κορίτσι και καθαρίζει το σπίτι. Άρχισε λοιπόν 2 φορές τη βδομάδα. Πηγαίνει, της ανοίγει η προκομμένη νύφη μου και μετά ξεκουμπίζεται αυτή και μένει το κορίτσι μόνο του. Ναι. Για να μην πελαγώσει λοιπόν, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά της, μόλις φεύγει λοιπόν η νύφη μου, περιμένω εγώ από κάτω, μου ανοίγει μικρή και πάω και κάνουμε μαζί τις δουλειές και το κάνουμε λαμπίκο το σπίτι. Ναι. Φυσικά ούτε η νύφη μου, το γιος μου το ξέρουν. Αυτό γίνεται από το Σεπτέμβρη. Και εγώ τόσο στα τηλέφωνα όσο και στις επισκέψεις που πηγαίνω λέω τα καλύτερα για την Κωνσταντίνα. Και να μην σας πω και ότι τη μικρή την έχω δασκαλέψει και έχει αρχίσει να κάνει και τα γλυκά μάτια στο γιο μου. Γιατί αυτός γυρίζει πιο νωρίς από την ύφη μου σπίτι. Εγώ λοιπόν θα τους τα φτιάξω για να τη χωρίσω την άλλη την ανεπρόκοπη και να δει την ησυχία του το παιδί μου. Να στήσει ένα αληθινό σπίτι με την Κωνσταντίνα. Απλά σκεφτόμαι να αρχίσω να βάζω ψήλους στα αυτιά της μουλάρας στην ύφη μου. Για να τους χωρίσω. Δηλαδή? Τι λέτε? Τι δηλαδή? Να αρχίσω να πετάω τίποτα έτσι, καμιά σπόντα, ωραία, κάτι. Κυρία Ματίνα μου, εσείς τη συγκεκριμένη κοπέλα, την Κωνσταντίνα, την έχετε παρουσιάσει ότι σας βοηθάει στο σπίτι? Ναι. Όχι την... Όχι. Ναι. Γενικά κάνει δουλειές κανονικά. Οικιακή βοηθός, η Κωνσταντίνα. Ναι, για να την πάω στο σπίτι. Πώς θα κάνει τα γλυκά μάτια στο γιο μου? Ωραία. Ο γιος δεν ξέρει ότι είναι η κόρη μιας φίλης σας, δεν γνωρίζει τίποτα από όλα αυτά. Όχι, όχι, δεν τα ξέρει. Τι σας έχει πει η Κωνσταντίνα ότι αντιδράει στο φλερτ ο γιος σας? Τώρα έχει αρχίσει και του κάνει τα γλυκά μάτια, αλλά δεν δείχνει να μην του αρέσει και αυτού. Και να σας πω, κυρία Ματίνα μου, αν αποκαλυφθεί ότι είναι ανιψιά της φίλης σας, τι θα πείτε εσείς?
Εμένα δεν με νοιάζει να αποκαλυφθεί τέτοιο πράγμα. Άσε που πιστεύω ότι αν χωρίσει ο γιος μου και πάρει την Κωνσταντίνα, θα του πω την αλήθεια. Στο τέλος θα του την πω την αλήθεια. Παιδάκια δεν έχουνε. Όχι. Είναι λίγο καιρό παντρεμένοι. Ο γιος σας είναι καλά στο γάμο του, πέρα από το ότι εσείς συμφωνείτε επειδή αυτή δουλεύει πολύ σωστά. Τι καλά να είναι, κούκλα μου, τι καλά να είναι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτή στη δουλειά της. Αυτός το μεσημέρι γυρνάει, μόνος του στο σπίτι, βλέπει τώρα την Κωνσταντίνα. Ναι. Τις άλλες... Θέλω να σου πω, κύριε Ματίνα, μόνο το βράδυ στον ύπνο τη βλέπει την άλλη. Δυστυχώς, έτσι είναι πάρα πολλές. Δυστυχώς, μπορεί και για καλό, μπορεί και για κακό. Πολλές γυναίκες σήμερα και με οικογένειες, γιατί πρέπει να βγάλουν τα πεστοζήν. Ναι. Δηλαδή, εργάζονται, όχι επειδή θέλουν να πηγαίνουν 8 το πρωί και να κοιτάνε σπίτι 10 το βράδυ, αλλά γιατί πρέπει να δουλέψουν και να έχουν χρόνο για την οικογένειά τους. Για διαπολιστικούς λόγους, βέβαια. Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, Κατερίνα. Να μας πει λίγο. Δεν διαφωνώ, αλλά όχι ναι. να τον έχει κάνει δούλο. Να κάνει όλες τις δουλειές αυτός, ούτε ένα πλυντήριο να μην βάζει άλλη τίποτα. Μήπως και ο γιος σας θέλει όμως να τη βοηθάει επειδή είναι ερωτευμένος και την αγαπάει. Δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Πού το ξέρει. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα έρωτα. Δείχνει να τα κάνει όλα αναγκαστικά, αφού μου παραπονιέται ότι δεν έχει ρούχα καθαρά να βάζει και πάει, πηγαίνει και αγοράζει καινούρια. Κυρία Ματίνα, μου από τη μία η νύφη σας είναι γυναίκα καριέρας. Δηλαδή δουλεύει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Δεν λέει τίποτα. Ο δε γιος σας, μισό λεπτό. Ο δε γιος, παιδιά, εργάζεται από το πρωί και γυρνάει σπίτι το μεσημέρι. Οπότε είναι λογικό κάποιες δουλειές να τις επομίζεται. Βέβαια από την άλλη, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να τρώει σε πλαστικά πιάτα, έτσι. Να σιδερώνει, δεν είναι απαράδεκτο. Όχι, και να τρώει σε πλαστικά πιάτα μια χρήση. Εγώ τη γυναίκα καριέρα σου όταν ακούω αυτό το τίτλο. Και τα πιάτα άπλυτα. Ένα νεροχή τη στίβα μέχρι εκεί πέρα και να κάθεται αυτός να τα πλένει. Όπα, όχι. Ακούστε να σας πω κάτι. Αυτό το γυναίκα καριέρα στον τίτλο, εγώ όταν τον ακούω, μου γυρίζουν τάντερα ανάποδα. Γυναίκα καριέρα. Άμα ήθελες, κούκλα μου, να κάνεις καριέρα, να με παντρευώσουν. Ακούστε να σας πω κάτι. Ακούστε. Οι περισσότερες γυναίκες δουλεύουμε. Και εμείς εδώ πέρα που μας βλέπετε, δεν πασαλιβόμαστε, βγαίνουμε, τα λέμε και σκονόμαστε και φεύγουμε. Γυρίζουμε απόγευμα στα σπίτια μας. Λοιπόν, και κατσαρόλα θα βάλουμε να μαγειρέψουμε. Και σκούπα. Και τα Σαββατοκύριακα δουλειές θα κάνουμε. Λοιπόν, η συγκεκριμένη, από ό,τι εγώ καταλαβαίνω, δεν την ενδιαφέρει καθόλου η νοικοκυροσύνη. Δεν είναι νοικοκυρά. Γιατί το Σαββατοκύριακο θα μπορούσε να φτιάξει το σπίτι της. Οι περισσότερες γυναίκες, καταρχάς δεν έχει και παιδί. Πού να είχε και παιδί αυτή, τι θα γινότανε. Απλά κυρία Ματίνα, θα είχε εκεί μέσα. Κυρία Ματίνα μου, αυτό δεν θα πρέπει να ενδιαφέρει εσάς. Είναι ένα θέμα του γιου σας. Κοιτάξτε, και εμένα δεν μου αρέσει, παρόλο που κι εγώ, επειδή δεν έχω οικογένεια, δεν κάνω αυτά που λέει η Τζορτζέλα. Αλλά. Όταν έχεις έναν άντρα σπίτι, σε καμία περίπτωση δεν αφήνεις τον άντρα να πλύνει τα πιάτα. Σε καμία να το περίπτωση. Κάνει μια φορά και δύο. Γιατί, και να σιδερώσει, να βοηθήσει. Όχι, να το κάνει μια-δυο φορές, οκ. Αλλά ο άντρας θα πλύνει τα πιάτα. Γι' αυτό υπάρχουν κάποια πράγματα που τα κάνουν οι άντρες και κάποια πράγματα που τα κάνουν οι γυναίκες. Το κάνει η κορίτσι μου. Λοιπόν, καταρχάς μην μου στεναχωριέστε. Ναι. Είμαι και εγώ, τώρα δεν μπορούσαμε να συναντηθούμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Φανή, 66 ετών, λίγο νεράκι μόνο θέλω, από την Καλογρέζα. Να δούμε τι έχει να σου πει η κυρία Φανή. Καλημέρα, κυρία Φανή μου. Καλημέρα σας. Παρακολουθώ την εκπομπή σας. Ωραία. Ναι. Και βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Το δίκιο σας. Γιατί, τι να πω, ακούω τόσα πολλά που λένε για τις νύφες. Εάν είχαν κόρη, η κυρία έχει μόνο γιο. Εάν είχε κόρη, θα της άρεσε να εκφράζεται η πεθερά της κόρης της έτσι, με αυτόν τον τρόπο που εκφράζεται η κυρία. Δηλαδή διαφωνείτε με την κυρία Ματίνα. Διαφωνώ, βεβαίως. Βεβαίως. Δηλαδή τα παιδιά τα κάνουμε, όπως εμείς παντρευτήκαμε έναν άντρα μιας κάποιας άλλης μάνας, έτσι και το δικό μας το παιδί θα το παντρευτεί κάποια άλλη κοπέλα. Έχετε κόρη, να φανταστώ, έτσι δεν είναι. Έχω κόρη, ναι. Βεβαίως, είναι παντρεμένη, έχει τρία παιδάκια υπέροχα. Δηλαδή, δεν θα μου αρέσει να φεύγονται. Έτσι, έχουμε παράπονο οι πεθερές από τις νύφες. Και κατηγορούμε τις νύφες. Έχετε καταλάβει, κυρία Φανή. Θα αφήσει να κάνει τη ζωή του με την κοπέλα που διάλεξε. Έχετε καταλάβει τι πάει να κάνει, κυρία Ματίνα. Ναι, βεβαίως. Άλλη κοπέλα να τη γνωρίσει στο γιο της. Να γνωρίσει η κυρία Ματίνα μια άλλη κοπέλα. Η κοπέλα αυτή κατηγορεί την νύφη της που είναι εργαζόμενη. Και θέλει να τη γνωρίσει μια άλλη κοπέλα. Τι προσόντα καλύτερα έχει από την. Από την νύφη της. Η κοπέλα που θέλει να τη γνωρίσει. Κυρία Ματίνα, σας ακούει, κυρία Ματίνα, για πείτε. Ναι, κυρία Φανή, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν επιτρέπεται αυτό που λέτε. Ναι. Να,
Να μην σκέφτομαι εγώ έτσι. Εσάς η δικιά σας συνήθεια έχει κάνει παιδάκια και να τα χαίρεστε τα εικονάκια σας. Εμένα η δικιά μου ούτε παιδί έχει κάνει και δεν φτάνει να το κάνει. Ειδικά Σαββατοκύριακο, γιατί υποτίθεται ότι κάνει καριέρα. Άμα ήθελε να κάνει καριέρα, μην παντρευότανε. Α, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Δεν γίνεται. Όχι, δεν αυτό, να δουλεύει και Σαββατοκύριακα. Ναι, βεβαίως. Και η κόρη μου δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία και έχουν έρθει στιγμές που έχει καθίσει και Σαββατοκύριακα, έχουν προσφορές και δουλεύει και βράδυ. 20 χρόνια δουλεύει. Ναι, έχει τρίχει αυτό, κυρία Φανή. Εμάς η δικιά μας το κάνει συστηματικά. Ναι. Εντάξει, δεν κυρία... είναι ένα επάγγελμα που σωστό, την αναγκάζουμε να το κάνει. Αυτό που κάνετε, κάνετε εσείς όμως και μετά να το πείτε στο γιο σας ότι το κάνατε επίτηδες, του ρίξατε μια κοπελίτσα. Για να το ξέρω γεια σας. Τι πράγματα είναι αυτά. Ναι, γιατί άμα σας ερωτευτεί και αυτός και την αγαπήσει, δηλαδή κακό είναι. Βεβαίως κακό είναι. Εγώ δεν το θεωρώ κακό. Δεν εγώ το θεωρείτε κακό εσείς. Όπως θέλετε να δείτε και εσείς. Είναι τρομερό αυτό που πάτε να κάνετε. Τρομερό είναι. Πάτε να χωρίσετε το γιο σας. Αφήστε το παιδί. Ναι, από ένα γάμο που δεν είναι ευτυχισμένος. Πού το ξέρετε, πού το ξέρετε εσείς ότι δεν είναι ευτυχισμένος. Μα φαίνεται. Για να είναι μαζί της, συνέχεια μόνο να πλέπει με σημαίνει το βράδυ που έρχεται η άλλη. Απόφαση να τη χωρίσει από μόνος του. Ακριβώς, συμφωνώ και εγώ με την κυρία Φανή. Πάντως, κυρία Ματινά, είναι μαθία. Δηλαδή, είναι τρομερά αυτά τα πράγματα. Είναι μαθία να χωρίσετε ένα ζευγάρι. Δηλαδή, ειδικά και νιώθω, η γιαγιά μου ξέρετε τι έλεγε, κορίτσια, συγγνώμη, ναι. Ότι όταν μπαίνει σε ένα ζευγάρι, γκρεμίζει σε εκκλησία. Αυτό είναι τρομερό, το ίδιο στο παιδί. Ο γιος της, άμα δεν την ήθελε, ή άμα την είχε βαρεθεί, ή άμα ήταν ανοικοκύρευτη κλπ, θα τη χώριζε από μόνος του. Ναι, κυρία Φανή, όμως εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αυτό που κάνει η κυρία Ματίνα δεν είναι σωστό. Αλλά από την άλλη, κυρία Φανή μου, μια γυναίκα η οποία δέχομαι ότι δουλεύει πολλές ώρες. Και μπράβο της και τιμή της. Ναι. Όταν έχεις παντρευτεί, δεν πρέπει να είσαι και νοικοκυρά στο σπίτι. Δεν γίνεται να αφήνεις τον άντρα σου να τα κάνει όλα. Να πλένει, να μαγειρεύει, αφού να σιδερώνει. Είναι μια γυναίκα για όλα. Όχι, όχι, παιδιά, μισό λεπτό. Μα δεν τον ενοχλεί αυτό να καθαρίσει και μαγειρεύει εσύ στη δρόμα και δύο σταθμά. Μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η κυρία Φανή έχει απόλυτο δίκιο, αλλά από την άλλη. Μια γυναίκα η οποία έχει παντρευτεί και είναι νοικοκυρά, οφείλει και εκείνη να κάνει κάποια πράγματα. Όχι επειδή τα οφείλει, επειδή είναι γυναίκα, έτσι, ότι θα πρέπει να φροντίζει τον άντρα της. Εγώ συμφωνώ με τον Μαρίνο. Γιατί η γυναίκα δείχνει, κυρία Φανή μου, ότι δεν τον φροντίζει τον άντρα της. Καλά, αυτό δεν το ξέρουμε. Απλά. Να σας πω κάτι, ακριβώς, ακριβώς. Ακούμε αυτά που λέει η κυρία Ματίνα. Δεν τον φροντίζει. Πώς τον φροντίζει. Αυτά που λέει η κυρία Ματίνα που συμφέρουν εκεί. Πρεβάτη. Για το λόγο δεν ξέρω γιατί άλλες ώρες μη μιλάω μία-μία. Δεν ξέρω ποιο είσαι ο νεαρός που βλέπουμε στην τηλεόραση. Μάλιστα, εγώ είμαι. Ναι, λοιπόν, ξέρουμε αν αληθεύει αυτό που λέει. Ναι, ότι δεν τον φροντίζει. Ότι δεν τον μαγειρεύει. Γιατί δεν μαγειρεύει, να μαγειρεύω. Εντάξει, εμείς οφείλουμε να πιστέψουμε. Μου φαίνεται, δεν ξέρω, ρε παιδιά, εγώ κοντεύω να τρελαθώ από αυτά που ακούω πολλές φορές. Και πάντα βγαίνουν γυναίκες της ηλικίας μου και κάνουν παράπονο για τις νύφες. Αν η κόρη τους έκανε παράπονο για την νύφη τους, τι θα κάνανε. Καλά, και για τους γαμπρούς έχουμε ακούσει παράπονα, μην νομίζετε. Μας παίρνουν καθημερινά. Θα μου πέσουν τα μαλλιά μου, δεν ξέρω τι να πω, βρε παιδιά μου. Όχι. Μην μου συγχύζεστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρία Φανή μου. Καλημέρα. Κυρία Ματίνα, να σας πω λίγο κάτι τώρα, εγώ που σκέφτομαι εδώ. Θα μου πείτε. Μπορεί ο γιος σας, θα το πω πολύ απλά, να γουστάρει να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Να του αρέσει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή να μην θέλει, να θέλει αυτός να περιποιείται τη γυναίκα του. Εγώ ξέρω και άντρες που θέλουν να μαγειρεύουν μόνο αυτοί για το σπίτι και όχι η γυναίκα τους. Το έχετε συζητήσει με το γιο σας. Γιατί εφόσον ο γιος σας μένει σε αυτό το γάμο και δεν κάνει παράπονα, σημαίνει ότι κάπως το ζευγάρι τα έχει βρει. Μπορεί μα κάνει να... παράπονα, δεν είναι ότι δεν κάνει. Τι παράπονα. Λέει, παράπονα. Τι λέει, πείτε μας τι λέει. Ότι δεν έχει ούτε ένα ρούχο καθαρό να βάλει, ότι πάει να αγοράζει καινούργια ρούχα γιατί δεν έχει καθαρά. Αυτό είναι υπερβολή, θα πάω να αγοράσω καινούργιο γιατί δεν έχει καθαρά. Μα βαρέθηκε να βάζει κλητήρια δύο χρόνια τώρα. Ναι, βαρέθηκε. Κυρία Ματίνα, και να τα πλένει αυτός και να τα πλώνει. Κάποιος λέει ψέματα. Κάποιος λέει ψέματα. Από τη στιγμή που μπαίνουν δύο μισθοί μέσα στο σπίτι, θα μπορούσαν να έχουν μία γυναίκα. Μια φορά και αυτό και ζητήσανε μια κοπέλα να βρούμε για το σπίτι. Αυτό να τους καθαρίζει, να τους βάζει τα πλυντήρια. Δύο άτομα είναι, δεν έχουν τα παιδιά τα μικρά.
Να βάζουν 10 πλυντήρια. Λοιπόν, καθαρός και ωραίος. Κυρία Ματίνα, έχουμε μια γραμμή από την Κύπρο. Είναι η κυρία Μέρη, 64 ετών, θέλει να σας μιλήσει. Καλημέρα, κυρία Μέρη μου, καλημέρα και στην Κύπρο μας. Καλημέρα, με πολύ αγάπη από Λευκοσία. Τι ωραία. Καλημέρα. Περαστικά, Κατερινούλα μου. Ευχαριστώ, καλημέρα και σε όλο το πάνελ σας που μας κρατάτε συντροφιά κάθε μέρα. Γεια σας. Εγώ είμαι ήρεμη και θα δώσω εντάχει μία απάντηση στην κυρία Ματίνα. Mm-hmm. Αυτό που συμβαίνει στην κυρία Ματίνα, συνήθως κατά το πλείστον, είναι ίδιο χαρακτηριστικό των μητέρων που έχουν μοναχογιούς. Σας το λέω γιατί και εγώ έχω ένα γιο, ο οποίος επαντρεύτηκε. Εργάζεται και εκείνος, εργάζεται και η νύφη μου. Και εγώ τον είχα μάθει να του τα χαλά έτοιμα, το φαγητό του, τα ρούχα του κτλ. Τώρα που εργάζονται και οι δύο, τον βλέπω πολλές φορές να σιδερώνει μόνος του, να κλαίνει τα πιάτα, λέω τώρα. Ναι. Να φτιάχνει ένα φαγητό. Δεν τον κακίζω γι' αυτό. Είναι δύο άνθρωποι που ξεκίνησαν, δεν έχει σημασία αν κάνει καριέρα ή όχι η νύφη μου. Ξεκίνησαν και οι δυο με ένα σκοπό. Γιατί δεν ξεκίνησαν στα καλά καθούμενα. Λοιπόν, για να το δέχεται αυτό ο γιος μου και να το πει ότι το θέλει και το κάνει. Δεν μπορεί δια της βίας να τον υποχρεώνει η γυναίκα του να το κάνει. Σέβομαι τις ώρες που εργάζεται και η κοπέλα. Σέβομαι τις ώρες που εργάζεται και ο γιος μου. Το βασικότερο όμως είναι, ρε παιδιά, η αποχάβνωση και η υποκουλτούρα βασιλεύουν παντού έλεος. Εμείς οι πεθερές, εμείς οι μητέρες, είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοιες ραδιουργίες, να βάζουμε άλλες γυναίκες στη μέση για να φλερτάρουν τους γιους μας, για να τους χωρίζουμε. Με αποτέλεσμα τι? Ας καθίσουμε στα σπίτια μας, ας κοιτάξουμε τους εαυτούς μας, γερνάμε, μεγαλώνουμε, ας διοργανώσουμε με διάφορα ενδιαφέροντα τη ζωή μας και ας αφήσουμε πλέον τα παιδιά μας να ζήσουν μόνο τους όπως θέλουν. Και με οποιοδήποτε τρόπο θέλουν, είτε είναι βρώμικοι είτε είναι καθαροί. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό ήθελα να σας πω. Τίποτα άλλο, να είστε πάντα καλά και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μέρη. Την καλημέρα μας στη Λευκοσία. Ευχαριστούμε. Μπράβο. Ωραία τα λέει. Μπράβο της. Μια τέτοια πεθερά θα ήθελα. Και παιδιά, επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο, κυρία Ματίνα. Κάθε ζευγάρι είναι διαφορετικό. Δηλαδή, εγώ μπορεί να διαφωνώ στο να κάνει ο άντρας δουλειές σπιτιού. Αλλά αν τα βρω με τον άνθρωπό μου και είναι το κάθε ζευγάρι. Είναι, δεν πρέπει να μπαίνουν οι γονείς μέσα σε αυτό. Και για να είναι ο γιος σας, μπορεί να σας κάνει καμιά γκρίνια, λογικό είναι. Και η Τζορτζέλα πνευματεμένη θα γκρινιάξει τη μητέρα της. Και οποιοδήποτε. Και εγώ, αν ήμουν παντρεμένη, μπορεί να γκρίνιζα λίγο στη μαμά μου. Βέβαια, μαμά με ενοχλεί αυτό. Δεν σημαίνει όμως ότι θέλω να χωρίσω. Δεν σημαίνει ότι δεν είμαι καλά. Η γκρίνια δυστυχώς υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Κυρία Ματίνα μου. Αυτό που πάτε να κάνετε όμως με την Κωνσταντίνα, σε αυτό θέλω να πάω τώρα, καταλαβαίνετε ότι είναι και επικίνδυνο, γιατί αν μαθευτεί μπορεί να χάσετε για πάντα το γιο σας. Κοίταξε να δεις, Κατερίνα μου. Ζητάγανε μια κοπέλα για το σπίτι. Εγώ τους βρήκα μια κοπέλα. Τώρα, άμα την ερωτευτεί ο γιος μου... Δεν μας το είπατε έτσι. Αυτά οι γονείς τα κάνουν όταν το παιδί είναι ανήπαντρο και κάνουν ψιλοπροξενιά. Όταν αρχίζει και μεγάλο, εμένα οι γονείς μου κάνουν τέτοια. Έλα, είναι ο γιος, έλα εδώ σήμερα. Πάω και έχουν το γιο ενός φίλου. Κάτι αστεία τέτοια τα κάνουν. Αλλά αυτά οι γονείς τα κάνουν μόνο όταν το παιδί είναι ελεύθερο. Όταν το παιδί είναι παντρεμένο, δεν φέρνουν και καλά κόσμο να τον γνωρίσουν. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Μα και είχε σκοπό, Κατερίνα. Αυτό πάτε να διαλύσετε το γάμο. Είναι ανήθικο αυτό το πράγμα. Δεν διαφωνώ σε αυτά που λέτε, άμα ήταν ευτυχισμένος. Το βλέπω το παιδί μου όμως, δεν είναι το παλικάρι. Εσείς το λέτε όμως αυτό. Το βλέπετε εσείς όμως, κυρία Ματίνα. Δεν το λέει εκείνο, σας είπε. Ας δικαιολογήσουμε και την κυρία Ματίνα, επειδή είναι το μοναχό παιδί της. Είναι ο μοναχό γιος της. Κυρία μου, είπε ο γιος ότι δεν είναι ευτυχισμένος. Δεν έχουμε κάτι να κάνουμε τέτοια κουβέντα. Τότε δεν έχουμε μια συνέχεια. Και δεν θα έλεγα όχι στο να κάνει μια στο τόσο δουλειές. Αλλά αυτό γίνεται κάθε μέρα δύο χρόνια τώρα. Τι σας νοιάζει εσάς τι κάνουν εκεί στο σπίτι? Γιατί δεν ασχολείστε με το δικό σας το σπίτι να λαμποκοπάει ο τόπος? Αφήστε τους αυτούς. Να βλέπω το παλικάρι μου να κάνει δουλειές. Μα τι, γιατί να το βοηθήσετε. Τον έχει καλό μάθημο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Μαρία, 68 ετών. Μας παίρνει από το Ηράκλειο Κρήτης. Κυρία Μαρία μου, καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας τηλεφωνώ από το Ηράκλειο Κρήτη. Πολύ όμορφα. Είμαι κι εγώ πεθερά που λατρεύω τις νύφες μου. Μπράβο σας. Ποτέ δεν θα τους πω κακό. Παροτρύνω τα παιδιά μου καθημερινώς, τα δυο μου αγόρια, να τους προσέχουν, να τους βοηθάνε.
Ποτέ δεν τους έχω πει κακό για τις γύφες μου ακόμα, ό,τι και να μου κάνουνε. Λυπάμαι πάρα πολύ για την κυρία Ματίνα. Στενοχωριέμαι τόσο πολύ, γιατί κι εγώ κάποτε είχα πεθερά, αλλά ουδέποτε μου φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο. Η κοπέλα δουλεύει, ασχολείται και αυτή, δεν κάθεται να τρώει και να πίνει και να περιμένει το γιο της να της φέρει τα λεφτά. Και σας παρακαλώ πολύ, κυρία Ματίνα μου, να φοβηθείτε λίγο το Θεό. Και εγώ πηγαίνω κάθε μέρα και ανάβω ένα κερί για τα παιδιά μου και για τις νύφες μου, να τις βοηθάει ο Θεός να προσέχουν τα παιδιά μου και να αγαπιούν το ένας με τον άλλο. Διότι εγώ, όταν πω στο γιο μου κάτι κακό για την νύφη μου, στενοχωρώ το παιδί μου. Θα δημιουργήσω κατάσταση στην οικογένειά του που δεν το θέλω. Λυπάμαι πολύ που υπάρχουν τέτοιες πεθερές. Κυρία Μαρία, μη στεναχωριέστε. Όχι, σας παρακαλώ, μη στεναχωριέστε. Και δεν θα ήθελα να παντρευτεί και να ακούει αυτά τα λόγια. Αχ, καλέ, μη μου κλαίτε, κλαίτε. Σας παρακαλώ. Αυτό ήθελα να σας πω και τίποτα άλλο. Κυρία Μαρία, μου αγάπη στον κόσμο είναι οι φάδες μου. Μη μου στεναχωριέστε. Γι' αυτές ζω, γι' αυτές αναπνέω, γι' αυτές έχω τα γονάκια μου, τα αγαπώ. Αν έχω κάτι να τα βοηθήσω όπως μπορώ. Έχω χάσει τον άντρα μου 15 χρόνια, αλλά οι νυφάδες μου είναι για μένα το παν. Τι γλυκιά που είστε. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαρία. Παρακαλώ, Να σας κάνω μια ερώτηση. Κυρία Μαρία, μ' ακούτε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Όχι, θέλω κάτι να σας ρωτήσω. Μαθήματα. Ναι, θέλω κάτι να σας ρωτήσω, μπορώ. Ναι. Είπατε? Λοιπόν, κυρία Μαρία, χαμηλώστε λίγο την τηλεόραση. Ναι. Να μ' ακούτε από το τηλέφωνο, γιατί θέλω κάτι να σας ρωτήσω. Να με ρωτήσετε. Ωραία. Πείτε μου, εσάς οι νύφες σας δουλεύουν, εργάζονται? Δουλεύουν τα κορίτσια. Αγωνίζονται κι αυτά. Και όταν έρθουν τα παιδιά με εδώ τα αγόρια, ποτέ δεν δέχομαι να μου κατηγορήσει κανένα μου αγόρι την νύφη μου. Δουλεύουν κι αυτές, αγωνίζονται. Είναι κόρες μου. Μπράβο, τις βλέπετε και αυτές τις παιδιά σας. Τις αγαπώ όπως αγαπώ τα παιδιά μου. Θα πάω στην εκκλησία και θα ανάψω ένα κερί στο γιο μου, ένα στα εγγονάκια μου και ένα στην νύφη μου. Συγχαρητήρια, είστε υπέροχοι. Αυτό δεν έχεις παρέμβει. Που ποτέ μου δεν θα καταδεχτώ να πω ψέματα. Λυπάμαι τα κορίτσια αυτά που ακούω τις παιδερές και λέμε τέτοια λόγια. Είμαι 50 χρόνια με την οικογένεια του ανδρός μου και ουδέποτε ανταλλάξαμε μια κουβέντα ούτε με τις κουνιάδες μου, πάντα κάνω πίσω. Γιατί να στενοχωρήσω το παιδί μου εγώ να θέλω να του πω εναντίον της γυναίκας του. Γιατί. Μπράβο, και κυρία. Κάτι να μου κάνουνε δεν το δίνω, δεν δίνω σημασία. Πολλές φορές εγώ έτσι θα παραπονεθώ, αλλά μέσα μου. Κυρία Ματίνα, ακούτε τόση ώρα. Ακούω. Τι έχετε να πείτε στην κυρία Μαρία, λέει υπέροχα πράγματα. Δεν ήταν λέω του γιού μου. Πάρα πολύ λίγη και για κάθε Ματίνα. Και εγώ μέσα μου τα λέω. Δεν την κατηγορώ την ύφη μου στο γιο μου. Είναι πάρα πολύ αυτά τα θέματα. Βρε, ακούστε αυτή την κυρία που έχει βάλει τόσο νερό στο κρασί της η κυρία Μαρία και είναι παράδειγμα και παράδειγμα όχι μόνο για τις παιδερές αλλά και για τις νύφες πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Θα τρέξω μόλις μου πούνε έλα κυρία έλα να με βοηθήσει λίγο θα τρέξω ανέτρεψα τα δυο μου παιδάκια κάθισα με τη συμπεθέρα μου 6 χρόνια αυτή από πάνω και εγώ κάτω σταμάτησε εκεί ουδέποτε παραξηγηθήκαμε ουδέποτε είπα κακό στα παιδιά μου ουδέποτε θα καταδεχθώ να τα κατηγορήσω τις νύφες μου, γιατί είναι παιδιά μου. Έχουν το επίθετο των παιδιών μου και είναι παιδιά μου. Και λυπάμαι για την κυρία Ματίνα και ποτέ δεν έχω πάρει το θάρρος να μιλήσω στην τηλεόραση, είναι η πρώτη μου φορά. Αλλά δεν αντέχω να ακούω αυτά τα λόγια. Ναι. Είναι παιδιά μου, είναι κόρες μου. Εγώ έχω 3 παιδιά, αλλά αυτή τη στιγμή έχω 5. Πολύ όμορφο αυτό που λέτε. Πραγματικά είστε μας συγκινείτε με αυτά που λέτε. Συγκλονιστική. Κυρία Ματίνα. Ποτέ μου δεν έχω μιλήσει σε τηλεόραση, ποτέ δεν έχω πάει σε δικαστήρια, ποτέ δεν έχω μιλήσει. Πρώτη φορά στη ζωή μου που έτσι έχω πάρει το λόγο να μιλήσω κάπου. Κυρία Ματίνα. Λυπάμαι. Στενοχωριέμαι. Τι φταίνε τα κορίτσια που τα ανεστρέφει μια μάνα, ένα μωρό παιδί και το μεγαλώνει να το πάρει κάθε μια γυναίκα να λέει βάνει άλλη γυναίκα να κοιτάξει το παιδί τους. Για να δω το γιο μου να κοιτάξει τη γυναίκα να τον σκοτώσω. Με τα δυο μου χέρια. Όχι να λέω αυτά τα λόγια. Κυρία Ματίνα, τι έχετε να πείτε σε όλα αυτά. Ευχή από τα
τα ρούχα μου σήμερα που άκουσα αυτή την εκπομπή. Καλά, μη μου συγχύζεστε. Εσείς είστε μια σπουδαία γυναίκα με μια πολύ όμορφη δεν οικογένεια. Δεν είμαι σπουδαία, είμαι μια γυναίκα. Ναι, αλλά έχετε μια πολύ ωραία χωριό, οικογένεια. Αλλά είχα μια μάνα που πάντα μου έλεγε το καλό. Ποτέ δεν καταδέχτηκα να μιλήσω άσχημα τη νύφη μου και κάτι να μου πούνε τα σκύψω το κεφάλι μου από μέσα. Ναι, τότε θα στενοχωρέσω τα παιδιά μου. Έχετε κι άλλο γιο. Δεν υπάρχει. Έχετε κι άλλο ελεύθερο γιο. Δύο κόρες ακόμα στη ζωή μου έχω. Κόρες, ναι, να το γυρίσουμε. Δύο κόρες στη ζωή μου έχω και τη λατρεύω. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν ξέρω αν με αγαπάνε τόσο. Είστε αξιωματικοί. Δεν γνωρίζει τα παιδιά τη από τι νύφε τη. Σίγουρα σα αγαπάνε. Μα εσεί, κυρία Μαρία μου, είστε η πεθερά που θέλουμε όλοι. Κυρία Μαρία, με ακούτε. Με ακούτε. Λέω εσεί, είστε η πεθερά που θέλουμε όλε οι ανήπαντρε να έχουμε. Να έχετε, σα εύχομαι από την καρδιά μου. Α, μωρέ γλυκούλα. Και αυτέ που ακούν οι πεθερέ. Αγαπώ τις νύφες μου σαν τα παιδιά μου. Να έχουν παράδειγμα δεν την κυρία Μαρία. Για να έρθει κανένα μου αγόρι να μου πει κακό για τα παιδιά. Γιατί τις γυναίκες σου θα τα σκοτώσω. Έτσι είναι. Θέλω να μου ηρεμήσετε τώρα καλή γιατί μου συγχυστήκατε λίγο. Να πιείτε λίγο νεράκι. Είστε φανταστικοί. Ευχαριστούμε πολύ για τα πολύ ωραία λόγια που είπατε. Δεν για αυτά τα κορίτσια. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Γεια σας. Και καλή συνέχεια στο έργο που καλά. Κάνετε. Γεια σας. Και ελπίζω να βάλουν μυαλό μερικές κυρίες. Μακάρι. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλά, κυρία Ματινά. Μη μου πείτε ότι μετά από αυτά τα συγκλονιστικά πράγματα που είπε η κυρία Μαρία, που μόνο αγάπη είχε να δώσει, μόνο ωραία λόγια είχε να πει, τι ήθος είχε αυτή η γυναίκα που λέει δεν τολμάω και να σκεφτώ κάτι αρνητικό, δεν θα το πω ποτέ στο παιδί μου για να μην το πληγώσω. Εσείς σκέφτεστε ακόμα να βάλετε την Κωνσταντίνα να την πέσει στο γιο σας. Την έχει βάλει. Κυρία Ματίνα. Ναι, την πείτε έχω μου. Βάλει. Την έχει βάλει. Ναι. Αλλά ο γιος μου δεν τώρα. Να μην του αρέσει. Βρε και κυρία μου, τόση ώρα ακούσατε μία γυναίκα συνομήλικη σας. Εγώ έτσι θα έλεγα για την ύφη μου. Μα αλλά... καλά, πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά βγαίνει το χούι. Δεν ακούσατε τη συνομήλικη σας, η κυρία Μαρία, πόσο όμορφα και ανθρώπινα μίλησε, που δεν ξεχωρίζει τα παιδιά της, τα σπλάχνα της από τις νύφες της και συνεχίζεται το τροπάρι. Τόση ώρα τι έλεγε αυτή η γυναίκα. Τα δεν το ακούσατε. Γιατί περνάνε καλά τα παιδιά τη, είναι ευτυχισμένα. Το δικό σου γιο περνάει καλά, αλλά το έχετε στο μυαλό σα αλλιώ, κυρία μου. Αφήστε το γιο σα. Δεν είναι πλέον κτήμα σα. Είναι 35 χρονών, πόσο είναι ο γιο σα. 34. Αυτό, ναι, αυτό είναι το μουλάρι. Όχι η μουλάρα που λέτε την ύφη σα. Αφήστε το να κάνει τη ζωή του. Θέλει να σιδερώσει, θέλει να σφουγγαρίσει, θέλει να κάνει μπαλκόνια. Ό,τι θέλει να κάνει. Τι μπλέκεστε εσείς. Και αν δεν είναι ευτυχισμένο, κάθε μέρα, κάθε μέρα όμως κάθε να κάνετε μέρα είναι γυμναστική του. Τι σας νοιάζει όχι, εσάς. Όχι, όχι. Και αν, το θέμα αυτό και αν είναι δεν είναι παιδιά ευτυχισμένο, κυρία Ματίνα, αν δεν είναι ευτυχισμένο, θα το πει στη γυναίκα του αργά ή γρήγορα. Δεν χρειάζεται εσείς να βάλετε το δαχτυλάκι σας για να χωρίσει. Και αν θέλει να βρει μια άλλη γυναίκα και να ερωτευτεί και να χωρίσει, θα το κάνει μόνο του. Και το σωστό, ξέρετε ποιο θα είναι, κυρία Ματίνα, έτσι κάνουν οι σωστοί γονείς. Τουλάχιστον έτσι μου έχουν μάθει δικοί μου γονείς. Όταν ένα ζευγάρι είναι παντρεμένο και υπάρχει θέμα και πάει το ζευγάρι να χωρίσει, οι γονείς πρέπει να βοηθάνε στο να μην χωρίσει το ζευγάρι, δεν υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Οι γονείς κοιτάνε να βοηθούν του νέου γονείς. Όχι να του διαλύουν. Συμφωνώ, όταν είναι ευτυχισμένα τα παιδιά, ναι. Καλά, όταν δεν είναι. Τα παιδιά του είναι ευτυχισμένα, όχι εσεί και αν είχαν σοβαρά προβλήματα. Τότε θα το καταλάβαινα. Εδώ δεν μιλάμε για σοβαρά προβλήματα. Μιλάμε για προβλήματα που εικάζετε και υποθέτετε εσείς. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μετά από αυτά που έχει πει η κυρία Μαρία, νομίζω ότι θα πρέπει να έχετε αλλάξει την εντελώς. Να έχετε στείλει την Κωνσταντίνα στην Άμφισσα, να έχετε αλλάξει τάση απέναντι στην ύφη σας. Λοιπόν, καλά ξεμπερδέματα. Καλημέρα σας.